είναι ένα μικρό προσωπικό τελετουργικό καθημερινότητας. Αυτή η φροντίδα δηλαδή που για κάποιους μπορεί να είναι λίγο πιο έντονη ή πιο χρονοβόρα, για κάποιους άλλους ίσως λίγο λιγότερο. Ο μικρός καθημερινός κόπος, ας πούμε, που καταβάλει ο καθένας για να... Όχι για να γίνει για να γίνει αρεστός στον εαυτό του καταρχήν και στη συνέχεια και στους άλλους και κάθε φορά ανάλογα με την περίσταση. Σίγουρα θεωρώ ότι η επαναληπτικότητα κάποιων πρακτικών συγκροτεί κάποιο είδους ταυτότητα. Και ένα υποκείμενο δεν έχει μόνο μία ταυτότητα. Καλείται να πάρει μία θέση, οπότε παίρνοντας θέση νομίζω ότι κατασκευάζεται κατά κάποιο τρόπο και μία εικόνα, μία ταυτότητα κάθε φορά. Ο καθρέφτης δεν θα έλεγα ότι λειτουργεί συμβολικά σε αυτό το έργο. Γενικά ένας άνθρωπος που δουλεύει με το σώμα του κατά κάποιο τρόπο το χρησιμοποιεί ως το εργαλείο, στο μέσον ή ως τον καθρέφτη, αν θέλουμε, να πούμε, της ιδέας που θέλει να παρουσιάσει. Ο μαρκαδόρος στο βίντεο λειτουργεί λίγο... Για μένα έχει και κάτι το αστείο, επειδή είναι λίγο παράλογο να βάφεις ένα μέρος του σώματος και τα μαλλιά σου, ας πούμε, τρίχα-τρίχα. Έχει και αυτό το τόσο εφήμερο, δηλαδή κάθε φορά που... Την επόμενη φορά που θα λουστεί το κεφάλι, θα πρέπει πάλι να ξαναμπεί σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, είναι σαν να... Για μένα ήταν λιγάκι σαν να κοροϊδεύω τον εαυτό μου. Η ταχύτητα γενικά εμένα με αποσυντονίζει και με τρομάζει αρκετά, σχεδόν σε κάθε μορφή της. Η προσωπική μου δουλειά μου δίνει μια ελευθερία να... Όχι να την αποφύγω, να την ξορκίσω κατά κάποιο τρόπο. Ο τίτλος του έργου του Μπρουνέτ δεν έχει να κάνει για μένα τόσο πολύ με την κατασκευή, την κοινωνική, με τα στερεότυπα, όσο με το ότι προσπαθώ να παραμείνω αυτό που ο χρόνος πάει να μου πάρει. Ειδικά η εποχή που βιώνουμε απαιτεί πραγματικά να παγώνεις το χρόνο. Υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μία αόρατη ιδανική ηλικία, δηλαδή από τις νεότερες κοπέλες σχεδόν απαιτείται να φαίνονται ελαφρώς μεγαλύτερες και από τις μεγαλύτερες να φαίνονται ελαφρώς νεότερες. Υπάρχει και μία χρυσή τομή ηλικιακή που είναι η ιδανική κοινωνική ηλικία, πιστεύω. Αυτά που μας χαρίζει ο χρόνος νομίζω ότι είναι η υπομονή, η συμφιλίωση με τον μη αναστρέψιμο, σίγουρα, ή όχι συμφιλίωση. Και ο χρόνος που περνάμε με τους άλλους ανθρώπους. Νομίζω ότι αυτό, μεγαλώνοντας, το εκτιμώ όλο και περισσότερο.